Μίλησε η ψυχή που σώθηκε από την κόλαση με κομποσχήνη. Πώς ακριβώς να κάνουμε κομποσχήνη για να σώσουμε ένα κολασμένο? Αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας αδελφός, όταν βρισκόμασταν στη Νέα Σκήτη, περιέπεσε σε έναν αμφίβολο λογισμό. Προσευχόμαστε, αγρυπνούμε, ωραία αυτά. Όμως, κατά αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε και τους άλλους ή μόνο τον εαυτό μας? Ενώ ετοιμαζόταν να εξομολογηθεί αυτόν τον λογισμό στον γέροντα, τον πρόλαβε ο γέροντας και με πρόσωπο που φαινόταν βαθιά συγκινημένο, λέει στον αδελφό: «Απόψε, παιδί μου, ο Θεός μου έδειξε το εξής φοβερό θέαμα. Ενώ προσευχόμουν, για μια στιγμή μου φάνηκε ότι βρισκόμουν σε μια πολύ μεγάλη τράπεζα. Στεκόμουν μπροστά σε μια πόρτα που έμοιαζε σαν την ωραία πύλη της εκκλησίας. Μέσα εκεί, σε αυτόν τον χώρο, αμέτρητα πλήθη περίμεναν σειρά. Εγώ έμοιαζα σαν αρχισιτοποιός. Εδώ καλά μου αδέλφια, εννοεί αυτόν που φτιάχνει το ψωμί. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον χώρο, διέκρινα και εσάς να βρίσκεστε κοντά μου. Κόβατε κάτι μεγάλα σαν πρόσφορα και μου τα φέρνατε. Ο άλλος κόσμος περνούσε σε δύο σειρές, στη μία η ζωντανή, στην άλλη η πεθαμένη. Μοίραζα σε όλους από μία μερίδα ευλογία και φεύγανε όλοι χαρούμενοι. Διέκρινα πάρα πολλούς γνωστούς μου, όσους είχα γραμμένους, ζωντανούς και πεθαμένους στο μνημονοχάρτη. Και ο αδερφός είπε με τη σειρά του: «Γέροντα, αυτό για μένα ήταν. Μου έλυσε στην απορία μου. Τώρα κατάλαβα τι προσφέρουν οι προσευχές και το μνημόνευμα στην προσκομιδή για όλο τον κόσμο». Και του απαντάει ο γέροντας: «Αφού, παιδί μου, ενδιαφέρεσαι, να σου πω και κάτι για το κομποσχήνι πιο φοβερό γύρω από τη ζωή του γέροντά μου. Ο γέροντάς μου, που λες, είχε στον κόσμο μία ξαδέλφη. Αν και η ζωή της δεν ήταν τόσο καλή, ο γέροντας όμως την αγαπούσε πολύ. Κάποτε τον ειδοποίησαν ότι η ξαδέλφη του πέθανε και μάλιστα όχι καλά. Έκανε διάφορους μορφασμούς, θεατρινισμούς, μιλούσε άσχημα και σε αυτά τα χάλια επάνω ξεψύχησε. Μόλις το μαθαίνει ο γέροντάς μου, άρχισε τα κλάματα. Εγώ παραξενεύτηκα. Τόση ευαισθησία να κλαίει τόσο πολύ. Όμως κατάλαβε ο ίδιος τον λογισμό μου και με προλαβαίνει. Εγώ δεν κλαίω, παιδί μου, που πέθανε, αλλά κλαίω γιατί κολάστηκε. Ωστόσο, από εκείνη τη μέρα, ο γέροντας δώσ' του συνέχεια νηστεία και προσευχή για την ξαδέλφη του. Ύστερα από αρκετές μέρες, βλέπω τον γέροντά μου πολύ χαρούμενο. «Τι συμβαίνει, γέροντα?» του λέω. «Να σου πω, παιδί μου, αφού όλες αυτές τις μέρες δεν ησύχασα να προσεύχομαι και να αγρυπνώ με νηστεία και δάκρυα για την ξαδερφούλα μου, σήμερα είδα το εξής ευχάριστο και θαυμαστό όραμα. Ενώ προσευχόμουν, βλέπω ζωντανά την ξαδερφούλα μπροστά μου και μου φωνάζει με πολύ αγαλίαση: Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας μου. Σήμερα γλίτωσα από την κόλαση. Σήμερα πηγαίνω στον παράδεισο». Ξαφνικά, την ίδια στιγμή, βλέπω τον μακαρίτη τον Παπαγιώργη μπροστά μου. Αυτός είναι ένας σύγχρονος Άγιος και τον πρόλαβα όσο ζούσε. Έβαλε στο μυαλό του, αν είναι δυνατόν, να βγάλει όλους τους αμαρτωλούς από την κόλαση. Κάθε μέρα λειτουργούσε και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα.
Κατόπιν γυρνούσε τα μνήματα και όλη μέρα διάβαζε τρισάγια και μνημόσυνα στους πεθαμένους. Αφού λοιπόν σε όραμα τον είδα μπροστά μου, τον ακούω και με μεγάλο θαυμασμό μου λέει «Βρε, βρε, εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι οι πεθαμένοι σώζονται μόνο με λειτουργίες και μνημόσυνα. Τώρα όμως είδα και κατάλαβα ότι και με τα κομποσχήνια σώζονται οι κολασμένοι». Και ξανά μου λέει με θαυμασμό «Και με τα κομποσχήνια σώζεται ο κόσμος». Με αυτό το όραμα πληροφορήθηκα ότι η ξαδερφούλα μου σώθηκε, αλλά μου έδειξε ο Θεός και τη δύναμη του κομποσχοινιού, ώστε και από την κόλαση να βγάζει ψυχή. Λέγοντας τον αδελφό του συγκινημένος ο γέροντας αυτά, του έδωσε την ευλογία του και του ευχήθηκε. «Άντε στην ευχή μου και κοίταξε να βιαστείς όσο μπορείς στην υπακοή και την ευχή, αν θέλεις και τον εαυτό σου και τους άλλους να βοηθήσεις». Από τον Ιερομόναχο Θαράλαμπο Διονυσιάτη. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μοιράσου το με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.